Είμαι ο Γαβρίλ Ακελαρίδη και μου αρέσει η θάλασσα. Η θάλασσα και έρχεται ναι. καλοκαίρι, mm. άρα θα πα διακοπέ. Οπωσδήποτε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Πα κάθε χρόνο διακοπέ. Για Πάω γιατί αυτό συνδυάζεται με αυτό που σου είπαμε τη θάλασσα. Η καταγωγή μου είναι από την Ήσυρο. Την ξέρει την Ήσυρο, Είναι ένα νησί. Σίγουρα. Στο οποίο δεν έχω πάει. Συν... Νησί, κάτι παραπάνω από αυτό δεν ξέρει. Είναι... Για την Ήσυρο. <laughs> ναι. Είναι... Είναι στα στα Δωδεκάνησα, ναι, το καλά, το είπες, καλά το είπε. Πολύ καλά. δεν με βοηθάνε από την... είναι, είναι κάτω από την Κό, είναι ένα μικρό νησί, ηφαίστειογενέ, ηφαίστειο ενεργό. Okay. Οι γονεί μου είναι από εκεί. Επομένω, από μηδέν χρονών πηγαίνω στην Ήσυρο καλοκαίρια διακοπέ. Έχεις... Αυτό είναι ο τόπο μου. Έχει μεγαλώσει δηλαδή στην Ήσυρο. Όχι. Ε, 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 η καταγωγή είναι η γονεί μου από εκεί. Οι γονεί μου ήρθαν Αθήνα. Ναι. Έχω μεγαλώσει στη Νέα Σμύρνη, εντάξει, πιο. Ναι, ε, προσγειωνόμαστε από το Νότια, δηλαδή. και εγώ νότια μένω. Α, ωραία. Μ' αρέσει τα νότια. Όμως Αλλά εγώ δεν δε μεγάλωσα εδώ, είμαι και χθες βουνίσια. Απ' που... την Έδεσα. Α, είσαι από την Έδεσα. Είμαι έλα. Δεσέα. Δεν το είμαι <laughs> <laughs> είχα, πάει, είχα, πάει, πρόσφατα, είχα πάει πρόσφατα στην γιατί? Έδεσσα, για μια παρουσίαση βιβλίου. Ποια, ε, δικό σου βιβλίο. Ο, Έχεις... ό, όχι, ακόμα δεν έχω γράψει. Ωραία, ωραία. Βιβλίο. Να νιώθω Αλλά τι βιβλίο. ένα πολύ ωραίο βιβλίο σχετικά με τι εκλογέ. Ε, με τις εκλογές τα τελευταία 50 χρόνια ναι. που το είχε επιμεληθεί ένα ένας εκ των δύο επιμελητών είναι από την Έδεσσα, ο Πέτρος Ιωαννίδης αν το ξέρεις. Ξέρουμε, ο περατέρ μας εδώ το ξέρει τον Πέτρο. Ναι, φύγε Ναι. Και είχα πάει τελευταία πριν από δύο εβδομάδες ήμουν Έδεσσα, πολύ όμορφη Έδεσσα. Πρώτη φορά πήγαινε. Ναι, πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν έχω ξαναπάει. Ε, είναι για ένα τριμεράκι, ε, είναι σούπερ. Η αλήθεια είναι ότι έκατσα μισή μέρα. Παρ' όλα αυτά, μου φάνηκε πολύ όμορφη η έδασα. Θα μπορούσε όντω για τρει μέρε να είναι πολύ ωραία. Τώρα δεν ξέρω πάρα πολύ. Εγώ που έμεινα 18 χρόνια ήταν πολύ πίκρα, γιατί εντάξει. Μέχρι τα 14 μετά θέλει κάτι. την πόλη. Επιλογέ. εντάξει. Επιλογέ. Προφανώ, προφανώ. Λοιπόν, για το κοινό μα που. Στο 15 εγώ ήμουνα 18 χρονών, Γαβρίλ. Ah, okay. Δηλαδή, και το, και το κοινό μου ήταν πολύ μικρό για να ασχολείται με την πολιτική. Mm -hmm. ε, να πούμε, εγώ ήμουνα 35 το 15. Ε, ναι. Μικρός. That's. Είσαι πολιτικός, mm. εν αποστρατεία ήσουνα, mm -hmm. αλλά τώρα έκανες comeback. Mm -hmm. ε, ποιος το λέει το κάνω comeback, comeback στον δεν ξέρω το τραγούδι, το άσμα το, Λοιπόν, ερωτάσου. στον ερωτά σου, καταλαβαίνεις εδώ πέρα, είμαι σοβαρή εκπομπή. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, ε, κάνεις comeback. Ναι, ναι. ε, με ένα καινούριο κόμμα, να πούμε ότι ήσουν εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κυβερνητικό εκπρόσωπος εκπρόσωπο. Ε, ε, στην κυβέρνηση Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Την, την πρώτη περίοδο, το πρώτο εξάμεινο. Καλά, πήγε αυτό. Πήγε <laughs> αυτό. <laughs> Το έχω πει πολλέ φορέ και εγώ για τον εαυτό μου. Ναι. Αλλά όταν μου το λένε οι άλλοι, ξεσηκώνω λίγο φρύδι και λέω: Ναι, καλά, πήγε το, το Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Με, θα το πάω προ τα πίσω, αλλά έφυγε. Mm -hmm. Έφυγε. Γιατί έφυγε, Γιατί έφυγα. Μ, γιατί μ, θεώρησα ότι τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι όπως ήθελα εγώ μέσα μου ναι. ε, να έρθουν από τη μία, εντάξει ήταν μια πολύ πυκνή συγκυρία το πρώτο εξάμεινο του 2015 ε, είχαμε εκλεγεί με ένα έτσι πρόγραμμα και φέρνοντας την ελπίδα στην πραγματικότητα και ήταν πραγματικότητα ότι ο κόσμος α πούμε το 2015 και κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμεινού ε, έτσι είχε μία έντονη πρώτα απ' όλα και πολιτικοποίηση αλλά ταυτόχρονα και μία ελπίδα υπήρχε ένα, έτσι, ένα διάχυτο συνέστημα στην κοινωνία ε, τα πράγματα εντάξει Δεν ήρθαν όπω τα θέλαμε. Υπήρχε μια μεγάλη ήττα στην πραγματικότητα στη διαπραγμάτευση με του δανειστέ. Οπότε θεώρησα εγώ από τη δική μου την πλευρά ότι δεν μπορούσα να συνεισφέρω άλλο σε, αυτό, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, δεν ήθελα να μείνω στην πραγματικότητα και να, είτε ω βουλευτή είτε ω ε, υπουργό που ήμουν ε, και να α, στην πραγματικότητα να υλοποιήσω κάτι το οποίο, με το οποίο δεν συμφωνούσα. Οπότε θεώρησα αξιοπρεπέστερο ε, το να σηκωθώ και να φύγω, να αφήσω την έδρα μου ε, και στην πραγματικότητα να ε, θα μπορούσα να, να, μονάσω πολιτικά. Να μονάσεις. Να μονάσω πολιτικά να, και να αναλογιστώ ρε παιδί μου και πάρα πολλά πράγματα. Να κάνω ερώτηση. Έχει σπουδάσει οικονομικά, σωστά. Mm -hmm. ε, και ή, ήσουν και στη Νέα Νε, Υόρκη. Ναι. Ε, ωραία Νέα Υόρκη, σου άρεσε. Ε, ε, εντάξει, ωραία. Ε, όταν πήγατε να διαπραγματευτείτε ναι. αυτή η διαπραγμάτευση, εσύ, α πούμε, ξέρει οικονομικά. Ναι. ναι. Δεν πίστευε ότι. Δεν έβλεπε ότι αυτή η απειλή που, ας πούμε, λέγατε στου δανειστέ εκεί ήταν ναι. κενή. Να σου πω κάτι. Όποιο ήξερε οικονομικά. <numa> <masses> οικονομικά. Ναι. Ε, ήξερε ότι αυτό που λέγαμε. Ακόμα και τώρα στο λέω. ήταν το ορθολογικό και το σωστό. Και το λέω απολύτω ε, ε, ειλικρινά. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους, ακόμα ρε παιδί μου και mainstream οικονομολόγους και ε, ανθρώπους ας πούμε που ε, δεν είναι αριστεροί και να το πω ναι. έτσι που, ότι αυτό το πράγμα που λέγαμε ήταν το απολύτως ορθολογικό. Ποιο δηλαδή, ότι η λιτότητα ε, ότι όπως εκφράστηκε ρε παιδί μου μέσα από τα μνημόνια ήταν κάτι το οποίο κατέστρεφε στην πραγματικότητα την όποια προοπτική της οικονομίας και σε επίπεδο δημόσιου χρέους που τότε η συζήτηση ήταν για το χρέος και αν έχουμε λεφτά και αν θα χρεοκοπήσουμε και mm -hmm. το καθήξης. Επομένως ε, αυτό που λέγαμε ήταν το σωστό. Θα μου πείτε το ερώτημα ήταν αν ήταν πολιτικά εφικτό αυτό. αυτό δηλαδή ο, ορθολογικό οικονομικά επειδή με ρώτησες ως οικονομολόγο γι' αυτό σου απαντάω έτσι. <laughs> ήταν απολύτως σωστό. Δηλαδή είχαμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας. Και όταν λέω το δίκαιο εννοώ και με όρους Οικονομική θεωρία οικονομικής θεωρίας και οικονομικής επιστήμης. Mm. Το ζήτημα ήταν ότι δεν, κρίνω δεν, κρίνω, δεν κρίνονταν ας πούμε, η διαπραγμάτευση στο επίπεδο του το ποιος έχει τα πιο ορθολογικά οικονομικά επιχειρήματα, ε, κρίνοντα την πραγματικότητα σε ένα επίπεδο συσχετισμού δύναμης μεταξύ κρατών ε, και ούτω καθεξής. Ε, ναι, α, αλλά το πολιτικά α πούμε όταν πήγατε και έλεγαν θα κάνουμε ρήξη και θα κάνουμε αυτό για εκείνο. Αυτό δεν το σκεφτόσουν εσείς ή προσωπικά, τώρα δεν μιλάω για όλους Εγώ όλοι το σκεφτόμασταν, δεν ήταν Ό, α, Ότι προφανώς... δεν θα λειτουργήσει εννοώ Το ότι δεν θα λειτουργήσει, εντάξει ήταν μια μάχη που έπρεπε να δοθεί ε, η οποία εξέφραζε επειδή. Τώρα δεν θέλω να σου το πω ότι. Ρε παιδί μου, όποιο είχε ζήσει και την προηγούμενη περίοδο, που είναι ακόμα πιο. Δεν στο λέω τώρα, δεν στο παίζω. Α, ήσουν μικρή, δεν θυμάσαι. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σου πω. Από το 2010, δηλαδή ρε παιδί μου, πέντε χρόνια πριν από το 2015, ξεκίνησε ας πούμε, μια κατάσταση η οποία ήταν. Εγώ ήμουν 30 χρονών το 2010. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είχα. Μνήμη τη προηγούμενη περίοδου, ναι. ξέρω εγώ, τα προηγούμενα 30 χρόνια. Δηλαδή, το, από το όπου στην πραγματικότητα αυτό που ήρθε το 2010 ήταν ότι πιο ε, ισοπεδωτικό, τρομακτικό, εκρηκτικό σε mm -hmm. επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας και αυτό που συνέβη πραγματικά στην ελληνική κοινωνία ήταν σαν να έσκασε μια βόμβα γιγατόνων, Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μειώνονται ξαφνικά ε, 40% μισθής, ο κόσμο να καταστρέφεται πραγματικά και ήταν ένα πράγμα που τραβούσε για πέντε χρόνια. Δηλαδή, το οι συνέπειε τη πρώτη αυτή πενταετία, 2010-2015. οι επιπτώσεις ας πούμε στην πραγματικότητα της ζωής των ανθρώπων αλλά και στην αξιοπρέπεια και του ελληνικού λαού όλο αυτό το οποίο περάσαμε ήταν Κάτι το οποίο οδήγησε στο 2015. Το 2015 δεν προέκυψε, ρε παιδί μου, να ήρθε μια μέρα ένα τύπο Ναι, όχι, δεν Αν δεν το δει, δε δηλαδή, ρε παιδί μου, σε μια γραμμική σχέση με, το παρελθ, με, το, με τα προηγούμενα mm -hmm. πέντε χρόνια, είναι δύσκολο να το κατανοήσει. Όχι εσύ, γενικά ο κόσμο. Ναι. Να κατανοηθεί, με συγχωρείτε, για να αλλάξω και. Το αντιλαμβάνομαι ναι. αυτό. Ε, οπότε ήταν μια τέτοια συνθήκη, ε, ο κόσμο ήθελε ρήξη. Τότε δεν ήταν, ήταν μια λαϊκή έκφραση εκείνη την περίοδο. Η ανάγκη, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική και να δοκιμαστεί τέλο πάντων μια διαφορετική πολιτική. Να σε ρωτήσω, εσύ προσωπικά ήθελε να βγούμε από απ το ευρώ. Στην όχι. Δεν ήθελε. Όχι. Κανένα μα δεν ήθελε. Ε, κάποιοι, κάποιοι στην κυβέρνηση. <laughs> <laughs> θέλανε, ό, ε, κοίτα, κάποιοι θέλανε. Κάποιοι θέλανε. Το λέγανε, ενώ. Ε, και και από πριν ρε παιδί μου μες στο ΣΥΡΙΖΑ ναι. υπήρχε ας πούμε μια γραμμή καλύτερα έξω από το ευρώ. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν το ήθελα. Στη λογική ρε παιδί μου ότι... γιατί δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα γιατί ξέρω ρε παιδί μου ότι ένα αριστερό κόμμα ε, όπως ήταν, ήταν τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιάσα ε, ένα αριστερό κόμμα όπως λοιπόν ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία ρε παιδί μου θέλει να εκφράσει τα συμφέροντα των εργαζόμενων, των ανθρώπων των μισθωτών και ότι αν βγαίναμε από την Ευρωζώνη θα χτυπούσε, θα, θα πλήγονταν τα συμφέροντα πρωτίστω αυ, αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, αν βγαίναμε ρε παιδί μου από την Ευρωζώνη και υποτιμόταν ας πούμε, το νόμισμα. Τώρα πάλι σου μιλάω ω οικονομολόγο, αλλά αυτά μου είναι τα οικονομολογικά. Μου τα λες πάρα πολύ αν, υποτιμό, ωραία. <laughs> αν υποτιμόταν το νόμισμα, ρε παιδί μου, 40-50%. <laughs> θα <laughs> μειώνονταν και οι μισθοί. Ακριβώ. Και, και μετά, ας πούμε, για να στηρίξει την ισοτιμία, για παράδειγμα, ας πούμε, του νομίσματο, θα έπρεπε, ρε παιδί μου, όχι μνημόνιο να κάνει για να βρει χρήματα να στηρίξει, α πούμε. Γιατί πάλι θα, θα έψαχνε χρήματα για να στηρίξει, να μην υποτιμηθεί πάνω από 30-40-50% okay, okay. οπότε μνημόνιο στο τετράγωνο θα είχες και με υποτιμημένο ας πούμε νόμισμα και το οποίο δεν νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια ρε παιδί μου στην ουσία εσωτερικής υποτίμησης που είχαμε το 10-15 ναι, ναι, ναι θα ήταν κάτι καλό τέλο πάντων για τον κόσμο ο οποίο είχε βιώσει όλα αυτά. Δηλαδή, αμυγό ας πούμε για πολιτικούς, Με αυτό, αυτό, το πολιτικό σκεπτικό θα σου απέριπτα πολύ εύκολα την έξοδο ας πούμε, από το ευρώ. Για μένα ήταν λιγμένο. Και όπω νομίζω και για του περισσότερου με στην κυβέρνηση. Δηλαδή, το λέω. Δηλαδή, ο, ο Τσίπρα, α πούμε. Προφανώ δεν υπήρχε ρε παιδί μου στο ορίζοντα, ας πούμε, η πιθανότητα τη εξόδου από το ε, Άρα, εσύ, α πούμε, για, ε, έφυγε γιατί δεν συμφώνησε με το μνημόνιο και είπες... Εγώ έφυγα. Δε, συγγνώ, συγγνώμη. ναι, όχι, με, δε... Δε... <laughs> σε, σε έκοψα λίγο απότομα. Mm. Όχι, απλά για να το κάνω σαφέ, ρε παιδί μου. Εγώ έφυγα γιατί βρέθηκα μπροστά σε μια αμήχανη κατάσταση. Ποια ήταν αυτή η αμήχανη κατάσταση. Η αμήχανη κατάσταση ήταν από τη μία να μην μπορεί να συμμετέχεις στην υλοποίηση Ενό προγράμματο το οποίο δεν συμφωνείς με τίποτα, που θεωρείς ότι είναι κακό για, τους, για την ελληνική κοινωνία, και ταυτόχρονα η άλλη επιλογή την οποία είχε εκείνη τη στιγμή μπροστά σου, εκεί που φτάσαμε, τον Ιούλιο του 2015, mm -hmm. ήταν η επιλογή που μόλις σου είπα ότι δεν θα συμφωνούσα, δηλαδή η έξοδο ας πούμε, από την Ευρωζώνη. Και θεώρησα... Ότι ανάμεσα σε δύο επιλογέ, ρε παιδί μου, ένα, όταν έχει ένα δίλημα τέτοιου τύπου, ότι στη ζωή καλό είναι να δημιουργήσει και άλλε επιλογέ. Και το λέω και ω φιλοσοφία, ρε παιδί μου, ζωή, να πούμε Ωραία. και ένα θετικό μήνυμα. Όταν θεωρεί ότι έχει δύο επιλογέ, οι οποίε είναι και οι δύο έτσι, πολύ κακέ και δεν θε να ακολουθήσει καμία, τότε πρέπει να φτιάξει και μία τρίτη επιλογή που να σου δώσει μία σχετική διέξοδο, η οποία προφανώ και αυτή έχει κόστο. Έτσι, και σε προσωπικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Εγώ πάντως έχω να πω ε... ένα συγχαρητήριο που άφησε στη βουλευτική σου έδρα, γιατί δεν το κάνουν πάρα πολύ αυτό να σημειώσω να πούμε και ένα χαρτίριο. Στο... Ε, καλά, εντάξει. Ε, εντάξει. Όχι, κοίταξε να σου πω γιατί όμω και ένα λόγο που δηλαδή, το έκανε ήταν γιατί ήταν δεδομένε οι επιλογέ. Δηλαδή δεν είχα παιδί μου. Εκείνη την περίοδο και κάτι άλλο, α πούμε, εγώ προσωπικά να προτείνω. Δηλαδή να βγω, ρε παιδί μου. Είναι θα πολύ μπορούσα. τίμιο αυτό που λε. Μπορού... Δεν έχω να σα πω και κάτι. Ναι, Άντε, ναι και, <laughs> και, δεν ότι και κάποιοι ρε παιδί μου να το αποδεχόμαστε και, ως, και το αποδέχτηκα και ω προσωπική ήταν αυτό. Το κατάπια λέω, δεν έχω να πω τίποτα. Βάζω πολύ θέρα αυτό. Βάζω μπολφ, την ουρά στα σκέλια ναι. και στην πραγματικότητα, και ναι. Και ούτε το παίζω μετά mm. να κουνάω να είμαι στα λεγάκια και να κουνάω δάχτυλο. Λεγάκιας. Και να κουνάω δάχτυλο στου okay. άλλου. Δηλαδή, απέφευγα στην πραγματικότητα και να παίξω αυτό το ρόλο. Ξέρεις, που φεύγουν ας πούμε, διάφοροι και γίνονται μετά σχολιαστέ τη πολιτικη mm -hmm. επικαιρότητα και λένε Α, δεν είναι. Δε, δεν μου έβγαινε ρε παιδί. Μου. Okay. Ε, άρα τώρα τι είναι αυτό που σε επανέφερε. Τι είναι αυτό που με επανέφερε τώρα. Μίλησέ τόσο... μου. Κοίταξε. Προφανώ όλα αυτά τα χρόνια ρε παιδί μου δεν. Εντάξει, συνέχιζα να, να ενδιαφέρομαι και να ασχολούμαι με άλλου τρόπου <smansen> με Πάντα ακουγόταν το όνομά σου. Όταν κάτι γινότανε. Ναι, <Hanım> εντάξει. Δεν ήταν επιλογή μου να σου πω την αλήθεια. Όχι, δε, ναι, δε Αλλά... το, δεν το γούσταρα κιόλα γιατί okay. μου δημιουργούσε και μια πίεση που δεν την πολύ ήθελα. Okay. Ε, εννοώ, παιδί μου ασχολούν με την πολιτική με διαφορετικού τρόπου, με όρου που του ανακάλυψα στην στη πορεία, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το πώ μπορεί να είσαι σε εισαγωγικά πολιτικά χρήσιμο χωρί να συμμετέχει στην ενεργοκεντρική πολιτική, έτσι. Ε, οπότε θεωρούσα τον εαυτό μου πολιτικά μέν δραστήριο Έξω ξέρω εγώ ρε παιδί μου από τα στεγανά ενός ε, κόμματος Και αυτό μπορώ να σου πω ότι για μένα ήταν και πολύ έτσι ε, ε, Υγιές από ένα σημείο και μετά Δηλαδή ήταν σαν μια σπουδή πάλι σε, στην πολιτική όλη αυτή η περίοδος Παρέμενες όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ Όχι, όχι έφυγα όταν έφυγα έδωσα την έδρα μου έφυγα και από το ΣΥΡΙΖΑ Έκοψα... Έφυγες δεσμούς Στην πραγματικότητα το οποίο ήταν για μένα αρκετά δύσκολο, ξέρει. Γιατί για μένα, τώρα ξέρει, ήμουν από όσο 35 χρονών και ήμουν από τα 18 μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ήταν κυριολεκτικά η μισή, η μισή μου ζωή κυριολεκτικά όμω. έτσι. 17 Μια... χρόνια. Το σκεφτόμουν αυτό, έκανα τα στατιστικά κάποια στιγμή. Ότι ήμουν, ναι, ρε παιδί, από τα 18 μέχρι τα 35 ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κομματικοποιημένο από μικρό. Δηλαδή, παιδί του κομματικού σωλήνου. Πώ με βλέπει. <σίλω> το οποίο όμω. Εντάξει, θα το υπερασπιστώ. Εγώ το, το, το λέω για καλό, δεν το λέω για κακό. Εγώ να σου θα το, πω. Δε, θα, θα το υπερασπιστώ. Α, συγγνώμη. Ε, θέλω <σίλω> να κάνω μια παρένθεση <σίλω> εδώ. Ήσουν ναι, ναι. μέσα στο πανεπιστήμιο σε κόμμα. Ναι. Ναι, είσαι πέρα αυτό. Ναι. Πο, 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 πο. εγώ σε αυτό είμαι πολύ κάθετη. Θα <σίλω> ήθελα να υπάρχει ένα συνδικαλισμό στο των φοιτητών κάπω, να υπάρχει δηλαδή σύλλογη, αλλά όχι τα κόμματα μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι. Ε, Κοίταξε το, το κόμμα. Σε, σε ποιο κόμμα ήσουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Καταρχήν, επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη κόμμα που δεν είναι απαραίτητα σωστή, όχι τώρα για να σου. Φοιτητικέ παρατάξει. Ε, ρε παιδί μου, είναι άλλο πράγμα το κόμμα και άλλο ε, υ... είναι, είναι. Το σχήμα, σχήμα εμεί το λέγαμε. Α, το, α, το, σχήμα έχει διαφορετική. Περίμενε τώρα, όχι, γιατί και τιμολογικά και ενοιολογικά ε, ε, έχει διαφορά. Ε, τώρα διαφορά... κάνουμε την τρίχα τριχιά. Όχι, δεν την κάνουμε. Έχει σημασία, ρε παιδί μου. Ένα φοιτητικό σχήμα, ναι. το οποίο, ας πούμε, είναι αυτόνομο σε επίπεδο σχολή είναι μια πιο πολύ πιο, πώς να σου το πω, που ήμουν εγώ στην ΑΣΟΕ, για παράδειγμα. Αγαπημένη ΑΣΟΕ. Αγαπημένη ΑΣΟΕ. <laughs> σε ποιο φοιτητικό σχήμα. Την Αρένα. Ε, αριστε, αριστερές, ε, ε, όχι. Ε, αυτό είναι η ριζοσπαστική ενότητα. Σου, ε. Το όνομα η ριζοσπαστική ενότητα. Που ναι. είναι μόνο εκεί. Δεν μεταφράζεται στην Ήταν πολύ... εντάξει. Τώρα, μεγάλη ιστορία. άμα την πιάσουμε τώρα, Καλά, ξέρεις, εντάξει, θα, εντάξει, θα εκφύγουμε ναι, τελείω. Ναι, 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 ναι. Okay, okay, είναι, okay. θα σου πω Απλά υπάρχει του σύνδεση, του... σύνδεση των κομμάτων που είναι στη Βουλή με τι νεολαίε. Κοίταξε. Εκεί. Εγώ ήμουνα στη νεολαία του συνασπισμού τότε. Ναι. Εγώ. Ε, Πολλοί που ήταν μέσα σε αυτό το σχήμα δεν ήταν στην αιωλία του συνασπισμού. Mm -hmm. Και δεν ήταν ένα σχήμα, ρε παιδί μου, γραμμιτζίδικο του συνασπισμού, για να στο θέσω. Δεν ήμουν εγώ που ερχόμουν και έφερνα τη γραμμή, mm -hmm. τη, τη γραμμή mm -hmm. να είχε και ο συνασπισμό. Το... <laughs> δεν ξέρω αν δεν ξέρει το συνασπισμό, τον είχε τον... προλάβει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάποιοι που μα ακούνε ενδεχομένω μεγαλύτεροι θα γελάνε. Γιατί ο συνασπισμό δεν ήταν κόμμα, ρε παιδί μου, έτσι, πώ να το πω, τη γραμμή. Αλλά okay. τέλο πάντων. Εντάξει, mm -hmm. εμένα εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Δεν δε σου μιλώ για τι παθογένειε του. Ε, είναι έτσι όπω έχει καταλήξει. Υπάρχουν φουλ παθογένειε, υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποιες έτσι, κάποια πράγματα, κάποιε τελετουργίε στην πραγματικότητα μέσα Τελή από τα χρόνια. Ε, τελετουργία, ρε παιδί μου. Διάφορα πράγματα που ενώ ξέρει. Ναι, τα κάνει, ρε παιδί μου, μόλι τελετουργία. Κάπω <laughs> ότι έτσι αυτό θα κάνω στη Γενική Συνέλευση, αυτό θα κάνω ω μορφή είναι αγώνα. Λίγο πίκρα. Είναι πίκρα. Είναι, <laughs> απ' τη μία είναι πίκρα, απ' την άλλη όμω, ρε παιδί μου, θεωρώ εγώ ότι είναι και μια μορφή πολιτικοποίηση. Και... είναι σημαντικό πράγμα η πολιτικοποίηση. Δεν σου λέω ότι γίνεται με υγιεί όρου. Μου... Γίνεται ή δεν γίνεται έτσι όπω είμαστε. Αν γίνεται με υγιεί όρου. Ναι. Είναι πολιτικοποίηση. Μέσα στην... όχι, όχι. Μέσα στην πολιτική. Υπάρχει και υγεία, υπάρχει και παρακμή. Ω επιτοπλίστων όμω, θα μου πει πώ τη βλέπει την κατάσταση στα πανεπιστήμια ναι. με τι παρατάξει. Δεν σε θλίβει. Εγώ θα ήθελα να είναι υγιέ αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Αλλά νιώθω ότι δεν είναι. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι πιο μετριοπαθεί mm -hmm. ε, και θέλουν να πάρουν θέση και να ψηφίσουν για το πανεπιστήμιο του και να πάρουν τι αποφάσει. Mm -hmm. Έτσι, όπω γίνεται π.χ. οι συνελεύσει και τα σχετικά at the end of the day, δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί όλο αυτό. Έτσι, έτσι το νιώθω εγώ και που ήμουν πιο πρόσφατα στο πανεπιστήμιο. Το καταλα, καταλα, μάλλον, μάλλον καταλαβαίνω ότι. Δε, επειδή τέλο πάντων. <laughs> όχι, προσπαθώ να καταλάβω. Όχι, δεν στο, κα, καλά το εξηγεί. Εικάζω τι λε, μάλλον, ναι. γιατί τώρα δεν μπο, μπορεί να με το αναλύσει παραπάνω. Ρε παιδί λοιπόν, μου, προφανώ υπάρχουν προβλήματα. Δεν θα στρουθώ, και θα λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Από την άλλη, εγώ επιμένω, θεωρώ ότι είναι υγιές πράγμα το να ασχολούνται, ρε παιδί μου, οι νέοι άνθρωποι και με τα ζητήματα, ρε παιδί μου, της παιδείας γενικότερα και με τα προβλήματα του πανεπιστημίου και να διεκδικούν και να, και να διεκδικεί γενικά, ρε παιδί μου, και το φοιτητικό κίνημα ε, σειρά από ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πανεπιστήμιο αλλά και με την κοινωνία γενικότερα, γιατί το Πανεπιστήμιο είναι κομμάτι της κοινωνίας και πάντοτε ήταν ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας διαχρονικά. Πάντα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα δεις από τις φοιτητικέ κινητοποίησεις στις αρχές του αιώνα στην Ελλάδα, εκεί επί Βενιζέλου το ένα το άλλο, πάντα υπήρχε όλη αυτή η τάση της πολιτικοποίησης των φοιτητών. Εντάξει, Αυτό είναι μια πραγματική ανάγκη. Αυτό είναι μια πραγματική ανάγκη, ρε παιδί μου, των ανθρώπων. Και το Πανεπιστήμιο, επειδή πάντοτε ήταν ένας χώρος ελευθερίας, συζήτησης, Ένταση, αν θέλει, αμφισβήτηση, κριτική, είναι ένα χώρο ο οποίο ήταν εγώνιμος να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Ε, εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι γενικά είναι κοιτίδε πολιτική ζήμωση και πολιτική αντιπαράθεση. Και η πολιτική αντιπαράθεση είναι υγιέ Εγώ στο λέω εντάξει, εξαρτάται από πώ το βλέπει. Εγώ το βλέπω από τη θετική πλευρά, ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι υγιέ πράγμα. Ε, και κάνει ρε παιδί μου και καλό τη δημοκρατία ακόμα και αυτό που βλέπεις εσύ που δεν σ' αρέσει ε, κάπως συνειδητοποιεί τουλάχιστον εσύ προσωπικά ρε παιδί μου υποκειμενικά το τι δεν σ' αρέσει ας πούμε με την πολιτική ε, Για να το αλλάξω μετέπειτα. Ναι, Λέβο. αυτό θα μπορούσε. Εξής. Εξαρτάται πώ θα το βλέπεις γενικά, έτσι, η οπτική των πραγμάτων. Κι εγώ όμω, ρε παιδί μου, πολλά πράγματα δεν μου αρέσουν, δεν στο κρύβω. Και ενδεχομένω μπαίνουμε, ρε παιδί μου, και σε μια πόλωση ημέν με τους δε και δεν παραδεχόμαστε κάποια πράγματα στη μέση, επειδή πολωνόμαστε, ναι. ας πούμε. Ε, Α, το κρατάω αυτό γιατί κάτι θέλω να σε ρίξω με την πόλωση. Ναι, αλλά όταν υπάρχει ρε παιδί μου, α πούμε στο σήμερα, τώρα έτσι όπω έχει ας πούμε, η κατάσταση, ε, δεν μπορώ να δεχτώ ρε παιδί μου αυτό που γίνεται κάθε τρει και λίγο στο Απιθύτα με την αστυνομία να μπαίνει για ψιλουπίδημα. Α πούμε, αν θα γίνει μια συναυλία Σάββατο βράδυ, α πούμε στο Απιθύτα μπαίνει η αστυνομία που ζουριάζει ας πούμε, τον κόσμο και έχουμε μπει ας πούμε, σε μια κατάσταση που είναι αμυγό ιδεολογική. Επειδή ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ, και συγγνώμη, θα στο mm. ιδεολογικοποιήσω και στο πολιτικοποιήσω απότομα ξαφνικά. Mm. Εγώ mm. θεωρώ ρε παιδί μου ότι επειδή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ρε παιδί μου ότι τα πανεπιστήμια είναι χώροι ήταν πάντα χώροι όπου υπάρχει ρε παιδί μου η ανάπτυξη ας πούμε κριτικής σκέψης, ζήμωσης, πολιτικοποίησης προσπαθεί πολύ βία να τα πολιτικοποίησει με πολλούς τρόπους με πολλούς τρόπους ε, Ναι, ε, κοίτα τώρα θα... Θα κάνω λίγο το σύνηγορο του διαβόλου και θα σου πω π.χ. ας πούμε τώρα στην ε, Σχολή Θετικών Επιστημών είχαν κρεμάσει κάτι αφήσει για μια καθηγήτρια που θα πήγαινε να καταθέσει για τους 49 που συνελήφθησαν που μπήκαν μετά και σπάσαν την κατάληψη. Και είχαν κάτι δυσφημιστικές ε, αφήσει που την κορυδεύουν την κάνει τη ναι, έτσι να τις, ασκ... τις ασκήσουν bullying για να μην πάνε καταθέσει. Είναι και αυτό τώρα ωραίο μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Ή το... είναι το πανεπιστήμιο χώρο όντω πολιτικοποίηση, πώ είναι ο χώρος μάθησης, λέγει κανείς. Είναι <laughs> <πανεπιστήμιο>. είναι χώρο μάθηση, θα έλεγε κανεί. Το πανεπιστήμιο. Είναι πολλά πράγματα το πανεπιστήμιο. Πάντα ήταν πολλά πράγματα. Ναι, είναι χώρο μάθηση. Χωρο... Mm. Δεν έχει έναν πορτοτήρα. Είναι χώρο μάθηση, είναι χώρο έρευνα, είναι χώρο, ρε παιδί μου, προφανώ ε, κοινωνικοποίηση. Είναι πολλά πράγματα. Το, πανεπι... το πανεπιστήμιο πάντοτε έχει αυτό το χαρακτήρα. Δεν είναι, Δεν είναι στρεβλό ε, το πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου να μην είναι, πώς να σου το πω, να πηγαίνεις, να διαβάζεις, να γράφεις, να φεύγεις, να παίρνει τη γνώση και να μην είναι, δεν, δεν, είναι, δεν, είναι αυτή η στρεβλότητα του πανεπιστημίου. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, που μου λες εντάξει, δεν, το, δεν, έχω δει την αφήσα, δεν ξέρω, Κάποιο θα μπορούσε. Εντάξει, προφανώ δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου για έναν άνθρωπο ας πούμε, να υπόκειται σε αυτή την πίεση. Κάποιο θα μπορούσε να πει, ούτε αντίστοιχα είναι ωραίο ας πούμε, οι 49 που μπήκαν και στην πραγματικότητα δεν έκαναν καμιά φθορά πούμε, μέσα στο πανεπιστήμιο. Απλά μπήκανε στο απειθήτα ε, και μετά λέγανε, ας πούμε, παρά να προκαλέσουν, ας πούμε, και πυρηνική έκρηξη, αν το θυμάσαι. Ε, όλα, όμως, ακόμα και αυτό που γελάμε τώρα, ξέρεις, περνάει και στον κόσμο. Και σου λέει, ρε φίλε, τι είναι αυτή η τύποι είναι τόσο περίεργη που θα προκαλέσουν, ας πούμε, πυρηνική έκρηξη. Ε, να, μας, να τους μπουζουριάζουν και να τους ασκούνται, ας πούμε, τέτοιου τύπου. Ε, είναι μια αντιπαράθεση. Εγώ αντιλαμβάνω αυτό που λε. θα μπορούσα να σου, σου, σου ρωτάω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ε, θέλω να μου πει ναι. <laughs> γιατί επέστρεψε. <laughs> Α, ε, αυτή ήταν η αρχική ερώτηση. <laughs> ναι, 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 Α <laughs> <Κοίτα>, ε, ξαναγυρίσω λίγο. γιατί εντέλει εν τέλει ήρθε ενώ σου από στρατεία. Κοίτα. πάλι. Πω, θυμάμαι πώ ξεκίνησα να σου απαντάω και πού καταλήξαμε. Ναι, είδες, ε, ναι. Ε, κοίτα, επέστρεψα γιατί. Για δύο λόγους θα μπορούσα έτσι να σου να επιλέξω, να σου απαντήσω. Το πρώτο, ο πρώτος λόγος είναι ότι... Εντάξει, και εγώ, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια νιώθω και μέσα μου και πολλά να συσσωρεύονται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, παρακολουθώντας, ας πούμε, την κατάσταση θα μπορούσα να σου πω ότι ειδικά μετά τις εκλογές του καλοκαιριού ε, έτσι και τη ε, απόλυτη ας πούμε, παντοδυναμίας και κυριαρχίας του Μητσοτάκη Σε και 10%. της νέας, το, το γνωστό 40%. <laughs> Ε, το οποίο είναι πραγματικό όμως έτσι. Ε, ένιωσα ρε παιδί μου ότι Λίγο, ένιωσα παραπάνω ότι τα πράγματα πλέον ρε παιδί μου, είναι πολύ κρίσιμα και για την κοινωνία αλλά και για τον πολιτικό μου χώρο mm -hmm. ενώ την αριστερά όχι τον ΣΥΡΙΖΑ <laughs> το... Μου αρέσει που το διαχωρίζεις πλέον <laughs> το... <laughs> Όχι, ξέρεις δεν το κάνω το <laughs> δεν το κάνω Συνειδητά δεν το κάνω για να σου πω κάτι. Okay, δεν το okay. κάνω για να πετάξω μπιχτούλα. Okay, το πιστεύεις, okay. το, το, το πιστεύεις. Το πιστεύω, ρε Ότι συνολικά για την αριστερά, ρε παιδί μου, τα πράγματα ήταν πολύ κρίσιμα. Ότι Επειδή κακόπαθε η αριστερά στο προηγούμενο διάστημα, κατά, κατά την άποψή μου, ρε παιδί μου, και το 15-19 και το 19-23, mm -hmm. ε, από όλη την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, Θεωρώ ότι τα πράγματα ήταν πολύ κρίσιμα, αλλά ταυτόχρονα και για την κοινωνία, ρε παιδί μου. Γιατί βλέπει από τη μία ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική δυσφορία, η οποία εκτείνεται σε διάφορου τομεί, μην του αναλύσουμε, του ξέρει και ο κόσμο που μα ακούει. Και ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει και μια κρίση πολιτική αντιπροσώπευση. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, ρε παιδί μου. Α, πιο... Έντονο. Okay, το... mm -hmm. Δεν σου λέω ότι μπαίνω εγώ καβάλα στο άλογο και θα γεμίσω. Ε, εγώ θα σα το ε... <laughs> <Εγώ θα σας, laughs> όσο... κατάλαβα. Myself. Δεν έχετε κάποιον, θα μπω εγώ. Δεν είναι προφανώ αυτό. Αλλά ένιωσα ότι και εγώ, ρε παιδί μου, μέσα σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούσα πολύ να μένω εκτό. Εκτό, ακριβώ. Αυτό το ένιωθα. Αυτή ήταν η αναγκαία συνθήκη. Mm -hmm. Χρειάζεται και μια ικανή συνθήκη, όμω, για να ολοκληρωθεί το γλυκό, α πούμε. Για να δέσει το γλυκό, μάλλον. Η ικανή συνθήκη για μένα ήταν ότι φτιάχτηκε αυτό ο χώρο τη Νέα Αριστερά. Ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο για μένα ε, ρε παιδί μου κούμπωσε πάνω σε αυτό το οποίο ε, δεν έβρισκα πριν για να μπω στην πολιτική. Γιατί για μένα, ρε παιδί μου, από τη μία ένιωθα όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ήθελα να ξαναγυρίσω πού στο ΣΥΡΙΖΑ. Από δεν την αρχή δεν, να ήθελες να δεν ήθελα να ξαναγυρίσει. Δεν ήθελα, δεν ήθελα. Ψήφιζα, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δεν σου λέω κριτικά όμω. Εντάξει, θα ψήφισα. Αλλά το να μπω. Το... Ε, καλά, εντάξει. <laughs> Λογέ και στα αριστερά ε, Εντάξει, θα μπορούσε. Αλλά. Ε, Ένιωσα, ρε παιδί μου, ότι με αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει ένας χώρος υποδοχής για ανθρώπους σαν εμένα, ρε παιδί μου που, θα μπορεί, που μπορεί να εξελιχθεί σε έναν γόνιμο χώρο και να μπορεί να δώσει όμορφες μάχες για να αλλάξουν, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα με στην κοινωνία. Έχω να ρωτήσω. Ό,τι θε. Αυτό είναι μια ερώτηση που είναι ενό φαν μου. Που mm -hmm. Ξέραν οι φαν ότι θα έρθει εδώ καλεσμένο. Mm -hmm. Οι patrons. Mm -hmm. Και μ, ρωτάνε, ε, πώ ορίζει, επειδή λέμε για αριστερά. Mm -hmm. Θέλω εσύ να μου ορίσει mm -hmm. τι είναι αριστερά πλέον. Τι είναι φιλελευθερισμό. Mm -hmm. είναι... Αυτά mm -hmm. πώς μου τα ορίζει εσύ. Mm -hmm. Δηλαδή, γιατί και πολλοί νέοι μπερδεύονται με τους ορισμού. Ναι. Mm -hmm. Ποια είναι η διαφορά αριστερά σοσιαλισμού, δηλαδή κατεύθυνέ με λίγο. Εντάξει, τώρα δεν θέλω. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να δίνει και ορισμού, αλλά θα προσπαθήσω περιγραφικά να στα. Περιγραφικά. Προηγώ, θέλω... Αλλά, αλλά με τουλάχιστον με όση περισσότερη σαφήνεια μπορώ. Ωραία, ναι. Την αριστερά για μένα. Θα σου πω πώ την ανακάλυψα εγώ. Την... Όχι, δεν θα ξεκινήσω από τόσο παλιά, αλλά Πώς... Όχι, όχι, και το, τώρα στο σήμερα θέλω. Ναι, για μένα είναι κάτι σταθερό, ρε παιδί μου, η αριστερά, τουλάχιστον έτσι όπω την έχω μέσα μου. Ε, Όπω την έχω μέσα μου. Για μένα, αριστερά τι είναι στην πραγματικότητα να, ε, να αγωνίζεσαι, ρε παιδί μου, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κυρίω για του ανθρώπου οι οποίοι ε, είναι κάπως οι πιο κοινωνικά αδικημένοι, ρε παιδί μου, μέσα στη ζωή. Να στο λέω με πολύ απλά λόγια τώρα για να το ορίσουμε. Αριστερά για μένα είναι να δίνει τη μάχη, να, δίνει να, να πολιτικοποιήσει την κοινωνία, να, 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 να ενδυναμώσει του πολίτε να διεκδικούν αυτό που θεωρούν δίκαιο Μ, ε, μέσα με, στην κοινωνία. Πώ να το διεκδικούν, με τι τρόπο δηλαδή. Με, με όλε τι μορφέ πάλι οι οποίε υπάρχουν. Από το να. διεκδικούν το, το δίκαιο τους. και τέτοια... Και καταλήψει αν χρειάζεται, και απεργίε αν χρειάζεται, και πορείε αν χρειάζεται. και να διεκδικούν το δίκαιο του γενικά. Mm -hmm. Αυτά δεν είναι. Τώρα ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω πώ μου το λε. Όλα αυτά είναι μορφέ πάλι. Καταλήψει υπήρχαν πάντα όταν ρε παιδί μου κάποιο θέλει να διεκδικήσει το δίκαιο του και ταυτόχρονα υπάρχει και μια ασυμετρία ισχύω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν είσαι, ξέρω εγώ, το αφεντικό σε ένα εργοστάσιο, για παράδειγμα, και μπορεί με έτσι να με απολύσει και να, τε, να α πούμε, την, την εργασιακή μα σχέση. Ναι. Ποιο είναι το όπλο που έχει ω εργαζόμενο, Το εργατικό μου. δίκαιο. Το εργατικό δίκαιο. Θα μπορούσε, αλλά Τι είναι το, εργατικό δίκαιο, πώ προέκυψε που είσαι και δικηγόρο, Έλα να το συζητήσουμε. Προ... Όχι σοβαρά. Πώ προέκυψε, είπε εργατικό δίκαιο, ότι αυτό θα σα προσθέσει. Το αλλά εργατικό πώς... εργατικό κίνημα. Αλλά πώ προέκυψε στην πραγματικότητα, όχι, ρε πραγματικό, σε... παιδί μου, το εργατικό ναι, δίκαιο. Οι εργάτε ε, το διεκδίκησαν και τα δικαιώματα του. Δεν τους... υπήρχε πάντα εργατικό δίκαιο με τη μορφή που το ξέρουμε φυσικά, σήμερα. Φυσικά, Έπρεπε φυσικά. Έπρεπε να γίνουν και καταλήψει, δεν φέρει. Φυσικά, αλλά πριν τόσα χρόνια, Γαβρίλη, δηλαδή δεν ζούμε στο 1900 πλέον, αυτό εννοώ. Άρα. Άρα, άρα, άρα. Η ερώτησή μου είναι διαφορετική. Είναι για το είναι αριστερά. Εγώ έτσι όπω μου τα περιγράφει, α πούμε, με το φτωχό μου το μυαλό. Είτε ακούω εσένα, είτε ακούω, α πούμε, μέλη του ΚΚΕ, που το ίδιο μου, το ίδιο ακούγεται. Τι διαφορετικό έχει η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά. Ε, ότι. Δεν ολοκλήρωσα. Ναι. <laughs> <Ωραία. laughs> ότι υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, που θε να δώσει, ρε παιδί μου, δύναμη στον κόσμο. Ταυτόχρονα, επειδή με ρώτησε και για το φιλελευθερισμό, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, το πώ για μένα είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι του λεγόμενου πολιτικού φιλελευθερισμού. Δηλαδή, τα ζητήματα ρε παιδί μου των δικαιωμάτων, τα ζητήματα ε, τη συμπερίληψη, τα ζητήματα του πώ πάλι σε ανθρώπου οι οποίοι, ρε παιδί μου, όμως, ε, μπαίνουν στην άκρη, στη λογική ότι δεν ταιριάζουν ας πούμε, ρε παιδί μου, σε μια κυρίαρχη φόρμα που υπάρχει ας πούμε, στην κοινωνία όπως και αυτούς τους ανθρώπους ας πούμε, θα τους ενδυναμώσεις. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι όπου η αριστερά συναντιέται με κομμάτια ας πούμε, του πολιτικού φιλελευθερισμού και κατά την άποψή μου η αριστερά υπερασπίζεται το φιλελευθερισμό καλύτερα πολλές φορές ας πούμε, από τη δεξιά στο κομμάτι του πολιτικού φιλελευθερισμού. Τι? Τέλειο! Όχι. Υπέροχο! Εγώ, Χαίρομαι πάρα πολύ εγώ, που το αυτό. Να σου πω κάτι. <laughs> Όχι, <laughs> γενικά, είναι τέλειο ο... αυτό που είπε. Εγώ είμαι με το διαφωτισμό γενικά. <laughs> και το να δει. <laughs> ε, ε, Όχι, τα λε ε, τέλεια. Καλά, τώρα ντρέπουμε. Όχι, μην τρέπεσαι. Γιατί <laughs> είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πολύ ειδικά από αυτό το podcast να ακούμε έναν αριστερό να λέει ότι παντρεύεται ο φιλελευθερισμό στο πολιτικό φάσμα. Γιατί υπάρχει μια, ένας δυσφημισμός για αυτή την έννοια. Να σου πω κάτι. Μια δυσφήμιση. Oh. Sorry, ξέχασα με τα Ο, διαφο... ο διαφωτισμός και ο φιλελευθερισμός από πού προέκυψε η κυρία Νεφέλη Μέγμου Τι, Ιστορικά. Γαλλική επανάσταση. γαλλική επανάσταση. Έτρεξε αίμα εκεί πέρα. Έτρεξε αίμα. Αλλά γιατί στο λέω αυτό, ρε παιδί μου, Γιατί αυτά τα πράγματα, το, ας πούμε ο φιλελευθερισμός δεν ήταν μια αυτονόητη έννοια ιστορικά έτσι. Ας, δηλαδή έγινε σύγκρουση. <Και> ναι, 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 ναι με ζυμός. Σύγκρουση μωσες. με την αριστοκρατία της εποχής, με την εκκλησία και το καθεξής και προέκυψε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ρε παιδί μου και σήμερα τον ψάχνουμε τον διαφωτισμό και τον φιλελευθερισμό. Όταν λέμε ρε παιδί μου, και επαναλαμβάνω ρε παιδί, εγώ πιστεύω ότι Τουλάχιστον η νέα αριστερά, εμείς δηλαδή, ρε παιδί μου, θα επερασπιστούν πολύ καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, του πολιτικού φιλελευθερισμού που έχουν να κάνουν με ατομικά κοινωνικά δικαιώματα, με, δηλαδή. με Στο... ελευθερίες, ατομικές ελευθερίες. Εσ... Και α είναι και, και θέματα, ρε παιδί μου, που έχουν πολιτικό κόστος στην πραγματικότητα. Και αν δεν τα κάνουμε εμεί εγώ φοβάμαι, ρε παιδί μου, ότι... Δεν θα τα κάνουν, α πούμε, άλλοι. Έχω δύο ερωτήσει πάνω σε αυτό. Ναι. Ένα, το, το, οποίο ήταν και πάλι τον Patreon ερώτηση. Πάλι ε, ότι υπάρχει ένα παράδοξο ότι κομμάτια τη αριστερά ναι. στην Ελλάδα εδώ υιοθετούν θέσει που στι άλλε χώρε εκφράζονται από δεξιέ παρατάξει. Δηλαδή... Π.χ. α πούμε, φιλοπουτινική στάση στην Ουκρανία. Ναι. Ε, γάμο ναι. Που αυτό, α πούμε, ο γάμο των ΛΟΑΤΚΙ είναι ένα κατεξοχή, κατε, κατεξοχήν φιλελεύθερο είναι δικαίωμα του που να μπορεί να παντρεύει όποιον δηλαδη και εδώ με κομμάτια τη αριστερά που τα κατά. Το παράδοξο. Τι έχει να πει γι' αυτό. Ε, εύκολη μου είναι αυτή η ερώτηση και θα σου πω γιατί μου είναι. Πώς σου πω, για, σε μένα μου είναι, προφανής μου είναι προφανή η απάντηση. Εύκολη, γι' αυτό σου λέω ότι είναι εύκολη. Γιατί το κομμάτι τουλάχιστον τη αριστερά που είμαι εγώ ρε παιδί μου, ή και, και, πριν μπω εγώ ακόμα ναι. στην αριστερά, δηλαδή από τη δεκαετία του 80, αυτοί που μιλούσαν για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, ναι. ήταν αυτό το κομμάτι τη αριστερά. Και δεν το λέω τώρα μονοπωλιακά ότι έχουμε τα δικαιώματα των αγώνων και όλα αυτά, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό. Αν ρωτήσει, άμα δει ρε παιδί μου και το ομοφιλοφιλικό κίνημα, α πούμε, δεκαετία 80, δεκαετία 70 ακόμα, το περιοδικό Αμφί, διάφορα αγώνε, σε ακοέ και όλα αυτά. Είναι ενδιαφέροντα. Τα, τα ψάχνω, Όχι. τα, ε, στα, τα λέω, τα ναι, πετάω ναι, ρε, ναι. Παιδί μου για να γκουγκλάρει κάποιο αν θέλει keywords, okay, α πούμε, για okay. Πάνω, πούμε, ήταν στενά συνυφασμένο με του αγώνε, ρε παιδί μου, τη ανανεωτική αριστερά τη εποχή εκείνη. Του <σχει> κουέ εσωτερικού ρηγα σφαιρέω. Ήταν πρωτοπορία σε αυτά τα δικαιώματα. <σχει> Τι Τέλο πάντων, με το... κλείνει, που... δηλαδή, <σχει> κλείνει εγώ... αυτή η παρένθεση. Κάτσε, να σε Οπότε πέρα. Τώρα... για να σου απαντήσω. Να, ναι, ναι, Να σου δώσω μια απάντηση. Οπότε σε εμά δεν υπάρχει προφανώ. Όχι απλά ναι, κανένα ζήτημα, είμαστε υπερθετικά υπέρ ω αριστερά. Και ναι. Αν με ρωτά, φαντάζομαι για το κουκουέ τώρα πιο πολύ ρωτά. Γιατί το ΚΚΕ το, 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 το ήταν που, ήταν ένα, που τελικά δεν ψήφισε <συλίξε> ναι, 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 ναι. το νομοσχέδιο. Ναι, ναι. Ε, Αυτό δεν αφορά, ρε παιδί μου. Άρα είναι εμάς. για λατζή αριστερή, α πούμε, εκείνη. Δεν θέλω, δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι. Πώ να σου το πούμε, δηλαδή δη, εγώ ε, ε, προβληματίζομαι, γιατί ε, και εκείνοι ε, ε, αριστεροί λέγονται. Ε, είναι συντηρητισμό. Βάρη συντηρητισμό. Βάρη συντηρητισμό, κατά την άποψή μου, και εγώ στεναχωρέθηκα κιόλα με αυτή τη στάση. Στη λογική, ρε παιδάκι μου, υποτίθεται ότι ένα αριστερό κόμμα. Θέλει την κοινωνική απελευθέρωση, θέλει ρε παιδί μου οι άνθρωποι ε, να είναι απελευθερωμένοι. Ναι, να ναι πρόοδο είναι αυτό. Το να αναγνωρίσει ρε παιδί μου, γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν ο ε, γάμο των ομοφυλοφίλων. Δίνει και ορατότητα και δίνει μια αναγνώριση ότι ναι, οι άνθρωποι, ναι, ναι, ρε παιδί μου, ναι, 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 ναι. είναι ίσοι. Δηλαδή. Αυτό ήταν τώρα το κρίσιμο. Τώρα ε, το ε, να ψάχνει να βρει δικαιολογίε για να μην το κάνει. Τώρα για τον Πούτιν και αυτά δεν το συζητώ. Και εγώ, ρε παιδί μου, και εμεί, α πούμε, συνολικά καμία σχέση. Είναι δυνατόν. Ε, δεν ξέρουμε τι είναι ο Πούτιν. Ε, το καθεστώ, α πούμε, στη Ρωσία, τι, τι, π, πόσο ανελεύθερο είναι. Εγώ, ε, να σου θυμίσω, ήμουν στη Διεθνή Αμνηστία. Ναι, ήσουν διευθυντή. Διευθυντή, δηλαδή, ρε παιδί μου. Ελάβανα τα newsletter σα. Σα παμάραμε. Ε, εντάξει, ήταν ναι, όχι. Α. Ε, είχα παρατηρήσει όμω δύο-τρία πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω, όσο ήσουν στη διεθνή αμυνιστία. Όχι για το σπασμα, σπαμάρισμα. Όχι για το σπαμάρισμα. Α, okay. για το σπαμάρισμα. Ε, εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, προφανώ είμαστε. Όταν λέμε δικαιώματα, ρε παιδί μου, δικαιώματα παντού. <laughs> και, και να υπάρχει. Δεν... Δικαιοσύνη παντώ. Όχι, να, να μην υπάρχει αυτή η επιλεκτικότητα. Όταν έχεις σφαγή στη Γάζα και πόλεμο στην Ουκρανία, να έχεις μια κοινή γραμμή. Εμένα αυτό με νοιάζει. Ή όταν έχεις, ρε παιδί μου, πού να σου πω τώρα άλλα παραδείγματα, να σε νοιάζει το τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, και στη γειτονιά σου προφανώς, αλλά όταν έχεις ε, σφαγή στην ε, Συρία και έχει ρε παιδί μου, εκατοντάδε. χιλιάδες ε, πρόσφυγες που σου έρχονται, που τυχαίνει να είναι μουσουλμάνοι και μελαμψοί και έχεις, ας πούμε, αντίστοιχα τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά την επέμβαση, ας πούμε, το, των Ρώσων και έρχονται οι ξανθοί Ουκρανοί να μπουν στην Ευρώπη, να έχει κοινή αντιμετώπιση, ε, αντιμετώπιση να μην διαχωρίζεις, ρε παιδί μου, ότι όταν έχει κοινέ καταστάσεις, να μην αλλάζουν τα μέτρα και τα σταθμά. Να σε Αυτό... ρωτήσω κάτι. Άρα και σαν ε, κόμμα είναι... Κόμμα δεν καλά το ναι, ναι, ναι. είπε. Κατεβαίνουμε και στι ευρωεκλογέ. Ε, ε. Ναι, Κατεβαίνει ω ευρωβουλευτή. Θα έρθω, ε, θα έρθω. Ε, θα έρθω. Ουش, και η εκεί. Είναι αριστερά όμω, να το λέμε, γιατί η ακόμα νέα αριστερά, είμαστε νέο κόμμα. Κατεβαίνει ω κόμμα στι ευρωεκλογέ. Και ο Γαβρίλη είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή. Την νέα αριστερά. Άρα. Είσαι και εσύ υπέρ των μέτρων που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας και το, τα, τα μέτρα της κυρώσης. Κοιτάξτε, ε, προφα... εγώ πιστεύω ότι η Ρωσία προφανώς πρέπει ε, και να τιμωρηθεί στο πλαίσιο ας πούμε, και του διεθνούς δικαίου για όλα αυτή τη, το, την, 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 την απεχθή, ρε, παιδί μου η που έχει κάνει και τον πόλεμο τον οποίο έχει ξεκινήσει σημαντικό είναι να δούμε ρε παιδί μου πως θα έρθει η ειρήνη αυτή τη στιγμή εμένα αυτό που πολλές φορές ξέρεις, που με τρομάζει είναι ότι κανένας δεν ψάχνει να βρει τρόπους ειρήνευσης αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Ουκρανίας ε, αν θεωρούμε δηλαδή, ρε παιδί μου ε, γι' αυτό σου λέω ότι έχω πώς να σου πω προ, προφανώς ε, να λυθεί με τρόπο υπέρ της Ουκρανίας ας πούμε αυτή η, η mm -hmm. σύραξη, αν αυτό μπορεί να γίνει αλλά να βρεθούν διπλωματικοί, διπλωματικοί, διπλωματικοί τρόποι διπλωματικές οδοί στην πραγματικότητα για να μπορέσει να έρθει επιτέλους η ειρήνη σε αυτή την περιοχή το να βρίσκουμε διαρκώς τρόπους ας πούμε κλιμάκωσης του πολέμου ε, στην Ουκρανία κατά την άποψή μου θα οδηγεί διαρκώ σε, σε ένα μόνιμο πραγματικότητα πολεμικό μέτωπο, το οποίο θα πληρώνουν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι με τι ζωέ του εκεί που είναι καταστρεφόμενοι και οι περιουσίε του καταστρεφόμενε. Να, να ρωτήσω εγώ, αν αυτό που λες συνεχίσει να μην το τροφοδοτεί αυτό που είπε. Ε, αν όμω εκείνο είναι τρελό. Mm -hmm. Πού είναι, εντάξει, είναι λίγο τρελό. Ε, δεν σταματάει το πόλεμο. Παιδί μου δεν, είναι, εκεί συνεχίζει. Δηλαδή. Τι νοεί να μην το τροφοδοτούμε, Αν αυτό είναι τέλο και δεν σταματάει. Οι Ουκρανοί θα πρέπει να σταματήσουν να πολεμάνε. Όχι, βέβαια. Εγώ, εγώ είμαι υπέρ των λαών οι οποίοι πολεμάνε για την πατρίδα του, την εδαφική του ακεραιότητα και την εθνική του ανεξαρτησία. Okay. Και το λέω απόλυτα, okay, α okay. πούμε. Okay. Ότι πρέπει να βρεθούν μέσα διεθνού πίεση προ τη Ρωσία. Πώ θα μπορούσε ώστε... να γίνει αυτέ οι που ήσουν και στη διεθνή μέση, μπο... να μα πει έτσι ένα, ένα Κοίτα, Δεν υπάρχουν <laughs> έμορφα. Εντάξει, προφανώ. Αν υπήρχαν εύκολε λύσει. Ε... αλλά ούτε λύση είναι, ρε παιδί μου, να αντλήξουμε τον πόλεμο ρίχνοντα πυρηνικά στη Ρωσία. Θα να σου πω, δεν υπάρχουν μαγικέ λύσει. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Ξέρω ότι τη δυσκολία των πραγμάτων και, των περιστάσεων σε τόσο πολύπλοκά διεθνή ζητήματα. Mm -hmm. Και δεν μπο... Αλλά το το, 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 ζήτημα είναι να κάτσουν ας πούμε, στο τραπέζι, να βρεθούν λύσει, να ασκηθούν πιέσει στον Πούτιν από όλου, να μπορέσουμε να δούμε τι κάνει και η Κίνα, τι κάνουν ας πούμε, και άλλε χώρε οι οποίε στην πραγματικότητα βοηθάνε και τον Πούτιν σε αυτήν την ε, αναμέτρηση. Και σίγουρα εντάξει είναι μια πολύ δύσκολη περίσταση. Το, το, ζήτημα είναι να, βρεθεί, να βρεθούν τρόποι για την ειρήνη. Ε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είπα, θα σε ρωτήσω πριν. Λέγαμε για την αριστερά, για την αριστερά. Yeah. Ναι, αριστερά ακόμα. Yeah. <laughs> <laughs> ε, Έχω Οικονομικά, Mm -hmm. Πού είναι η νέα αριστερά, mm -hmm. Δηλαδή, ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο, <laughs> <laughs> ε, <συγνώμη, laughs> Έτσι να έκανα λίγο πίσω. Δεν <laughs> ακούγεται, δεν ακούγει. Uh, δεν θα ακούγεις. Ναι. Οικονομικά. Οικονομικά. Mm -hmm. ε, κοίταξε, ζούμε τώρα σε μία φάση γενικά. Ε, όπου παρακολουθεί, ρε παιδί μου, και την διεθνή οικονομία και την κατάσταση γενικά στον κόσμο, όπου υπάρχει ας πούμε μια συνθήκες πολλαπλών κρίσεων, εντάξει. Δεν είναι ξύλινο αυτό που λέω, είναι ναι. πραγματικό. Ενεργειακή κρίση, πανδημία, ναι, το ένα μετά το παγκόσμια άλλο. οικονομία, Ήτανε... πληθωρισμός, ιστορίες και όλα αυτά. Ε, αυτό έχει φέρει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στην επιφάνεια ε, την ανάγκη ε, ε, του να λειτουργεί το κράτος με έναν τρόπο ε, ενισχυτικό στην οικονομία. Δηλαδή να υπάρχει και ρύθμιση Mm -hmm. στον ελεύθερο ανταγωνισμό, στον τρόπο που λειτουργούν ας πούμε, οι οικονομίες και οι αγορές, αλλά και το ίδιο το κράτος να έχει παρεμβατικό ε, ρόλο στην οικονομία. Όποιος δει, για παράδειγμα, τι συμβαίνει σήμερα στις Ηνωμένε Πολιτείες, έτσι ώστε να μπορέσουν στην πραγματικότητα να φτιάξουν ξανά το παραγωγικό τους μοντέλο, είναι το, περί, το περίφημο «Inflation Reduction Act», του, του Biden, τα Bidenο, Bidenomics. Τα όπως... Bidenomics, <laughs> ναι, ναι. okay. Δεν το έχεις ακούσει ο Σένια. Όχι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Bidenomics. Παίζει πάρα πολύ αυτό, ρε παιδί μου, στη διεθνή Βλέπει mm -hmm. βλέπεις ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μεταμόρφωση, ας πούμε, της αμερικάνικης οικονομίας, ε, έτσι ώστε να διαχέονται και τα αποτελέσματα, ας πούμε, της ανάπτυξης με έναν τρόπο πιο κοινωνικά δίκαιο. Αυτό για... τώρα γιατί στο λέω. Γιατί ρε παιδί μου στην πραγματικότητα το, το, το φιλελεύθερο μοντέλο mm. της οικονομίας έχει χρεοκοπήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λυπάμαι που στο χαλάω τώρα γιατί πριν έκανα αβάντα στον πολιτικό φιλελευθερισμό δεν θα κάνω αβάντα. Το αντίθετο μάλλον στον οικονομικό φιλελευθερισμό. Δηλαδή δεν θέλεις ελεύθερο εμπόριο. Καλά το ελεύθερο εμπόριο ρε παιδί μου εξαρτάται. Τι Τώρα, το λες, Ελεύθερο το, εμπόριο. Το, 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 ελεύθερο εμπόριο έχει και υπάρχουν θετικά υπάρχουν και αρνητικά. Δασμοί, να μην υπάρχουν. Δηλαδή, όταν. Οκ, okay, πω... να μην υπάρχουν δασμοί, αλλά σκέψω, α πούμε, για παράδειγμα, ότι είσαι. Σε... σε... Να, σου, να σου, φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένα για του δασμού. Έχει μια χώρα Α και μια χώρα Β. Ναι. Ε, όπου η χώρα Α είναι μια χώρα, πάρει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, Ηνωμένε Πολιτείε, και η χώρα Β είναι η οποία έχει, ρε παιδί μου, ε, συσσωρεύσει τον παγκόσμιο πλούτο και το καθεξή. Και έχει μια χώρα Β η οποία είναι αναπτυσσόμενη στο. Πάρουμε την Αίγυπτο. Την Αίγυπτο, μαρες αρέσει. Ωραία, Με βοηθάς, ωραία, να πάρει την Αίγυπτο, α πούμε, για παράδειγμα. Ε, το, όταν αυτέ οι δύο χώρε έχουν ελεύθερο εμπόριο, στην πραγματικότητα. Ε, η, το κεφάλαιο, οι επιχειρήσει, ο πλούτο ο οποίο υπάρχει, ρε παιδί μου, στην Αμερική, ε, μπορεί να λειτουργήσει ας πούμε, με έναν τρόπο που να είναι κοινωνικά άδικος ας πούμε, για την παραγωγική διάρθρωση ας πούμε, της Αιγύπτου. Δηλαδή δημιουργούνται παιδί ανισότητες. Ισα. ανισότητες Μα γιατί δημιουργούνται γιατί ίσα ίσα θα αφήσει τον Αιγύπτιο ελεύθερο να εξάγει το βαμβάκι του που αυτος ο άνθρωπος έχει αγροτική οικονομία. <σ McN> Βαμβάκι θα κάνει πέντε πράγματα. Δεν έχει το, 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 το μοντέλο αγροτικής παραγωγής. Θα πάω στους αγρότες γιατί είναι σημαντικό. Ναι, έχει Αμερική που είναι εξελιγμένη και μπορεί να σου κάνει και blueberries και raspberries. Τους δεν αυτά. Αν έχει την Αμερική και την Κίνα και οι Αμερικάνοι μετά βάζουν δασμού στην πραγματικότητα για να προστατέψουν την οικονομία του, για να πάμε σε δύο μα... πιο ισομερεί χώρε. Μα να μην βάλει. Ε? Ε? Ε, μα όχι, το πήγαμε πρώτα στην Αίγυπτο. Αλλά πώ. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να κρατήσουμε Αλλά... την Αίγυπτο. Έχει δίκιο, εντάξει. Ωραία, okay. Θέλω να κρατήσουμε την Αίγυπτο γιατί αν αφήσει την Αίγυπτο ελεύθερη να εξάγει το βαμβάκι τη χωρί δασμού, θα βοηθήσει τον Αιγύπτιο αγρότη. Η Αίγυπτο σε αυτή την περίπτωση θα παράγει μόνο βαμβάκι. Μα δεν θα μπορεί και πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή του βάζει και δεν μπορεί να βγάλει χρήματα να αναπτυχθεί. Οι χώρε, να σου πω κάτι, ένα, 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 αντίστοιχο παράδειγμα που δεν είναι η Αίγυπτος που την πήραμε, α πούμε, αυθαίρετα ω παράδειγμα, θα σου βάλω τι χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία, η οποία τη δεκαετία του 60 και του 70, το, ναι. το Βιετνάμ, Συγκαπούρ, η Σιγκαπούρη, η Κορέα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, που ήταν χώρε οι οποίε δεν είχαν, ρε μου, ε, έτσι, αυτή τη βιομηχανία που έχουν σήμερα, που είναι τεράστια, που έχουν γίνει γίγαντε. Στην πραγματικότητα, τι έκαναν, είπαν δεν θα είμαστε στη λογική του ελεύθερου εμπορίου, αλλά θα δώσουμε έμφαση να αναπτύξουμε κλάδου και τομεί τεχνολογικού για. Και... Δεκαετία του 60-70, ρε παιδί μου, και έγιναν οι αναδυόμενε τίγρε στην πραγματικότητα, ασιατικέ τίγρε. Ναι. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο, χωρί δηλαδή να μπαίνουν σε μια διαδικασία του ελεύθερου εμπορίου, μπόρεσαν να χτίσουν ένα αναπτυξιακό κράτο το οποίο λειτουργήσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόσεξε όμω τώρα, γιατί με έχει παγιδεύσει. <Και> δεν σου λέω ότι είμαι. <Και> γιατί με κάνει και φαίνομαι, ρε παιδί μου, γιατί όντω εγώ δεν πιστεύω <Και> ότι υπάρχει άσπρο και μαύρο. Okay. Στη, ούτε στο, 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 στο διεθνέ εμπόριο. στο, στο, στο εμπόριο. Για παράδειγμα, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και ευρωεκλογέ και το, η, Ευρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια συζήτηση ήταν έτοιμοι να υπογράψουν ας πούμε, μια συμφωνία ελεύθερου διεθνού εμπορίου με τη Μερκοσούρ. Τι είναι η Μερκοσούρ, Τι Είναι η αντίστοιχη. Συγγνώμη, τώρα δεν θα δείξω κανένα Είναι η αντίστοιχη. Αίγυπτο. Όχι. Τι λέμε. Είναι χώρα. Δεν την ξέρω. Η Μερκοσούρ είναι η αντίστοιχη οικονομική ένωση τη Λατινική Αμερική. Α, καλά, εντάξει. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν είναι ο Φίλιπ. Αλλά όντω δεν σου κάνω ποζεριέ τώρα. Ε, και και ενώ ήταν έτοιμο ρε παιδί μου να υπάρξει αυτή η συμφωνία, τώρα η όλη φάση με την κρίση, με τα αγροτικά, ξαφνικά τίναξε στον αέρα αυτή τη συμφωνία. Γιατί φοβήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδί μου, ότι οι εισαγωγέ των αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική θα μειώσουν έτσι περαιτέρω το εισόδημα των Ευρωπαίων αγροτών. Αυτό, Λέπεις, αυτό δεν είναι, είναι γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Ότι πρέπει να δει, ρε παιδί μου, υπάρχουν. να πει ότι στο εμπόριο, για παράδειγμα, στο διεθνέ εμπόριο. Τώρα, το έφερε η κουβέντα, ρε παιδί μου, το πήραμε. Καλά, κάναμε. Το βάλαμε, α πούμε, σε ένα παράδειγμα. Ότι δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Προφανώ okay. θα έχει κοινωνικέ επιπτώσει, ρε παιδί μου, στου αγρότε τη ε... Θα έχει. Εγώ, 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 εγώ θέλω, σαν αριστερά. πριν πριν σα ρωτήσω για την, την Ευρωβουλή. Yeah. Ε, Άρα, η, θέλε, η θέλει η Νέα Αριστερά κρατικό παρεμβατισμό παραπάνω από αυτό που υπάρχει μέχρι σήμερα. Αλλά σήμερα δεν σχεδόν δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κρατικό παρεμβατισμό. Όχι, γιατί είσαι από αυτού που πιστεύουν ότι ζούμε στην τελευταία Σοβιετία τη Ευρώπη. <laughs> Θε να γελάσω. <laughs> Συγγνώμη, γίνομαι λίγο προκλητικό, <laughs> αλλά το λέω με συμπάθεια. Κοίταξε να δει. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Δεν έχει μείνει τίποτα, αρέσει. Τι θέλει, δηλαδή, συγγνώμη, τι θέλει το κράτο. Να το κάνω. Εδώ το, το σου, να έχει εδώ μέσα, να είναι κρατική παραγωγή. Τι, όντως. Να κρατικοποιήσουμε. Τι είναι Θες αυτό. Θε να τα κρατικοποιήσουμε, όχι τι πέτρες. Στα μάτια θα μα πάρουν και. Τι <laughs> 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 γιατί, <laughs> γιατί... <laughs> Σταμάτω, όχι τι πέτρε. Γιατί όχι. Στα μάτια. Όχι, όχι ναι. σε Έλα. Όχι, αυτό που θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, Θε παραπάνω κρατικό παρεμβατισμό. Ναι. Hey. Ναι, ρε, εσύ. Hey, ναι, ρε, και, έχει, το, και το γνώρισμα. πιστεύω, και το πιστεύω. Και μπορώ να σου πω. Γιατί... Με το κράτο τη Ελλάδα. Παραπάνω ε, κρατικό το κράτος παρεμβατισμό. Το κράτο τη Ελλάδα, εντάξει. Αυτό το κράτο έχουμε. Αυτό το κράτο έχουμε. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν έχει. Α πούμε, έναν. Ε, Πώ ε, το, το λένε, ένα δημόσιο. Φορολογικά, κάτσε λίγο. Φορολογικά θα με τρελάνει τώρα, δηλαδή. Δημόσιο. Κάτσε, ρε παιδί. Δεν με πα από θέμα σε θέμα. Ε, θα σου απαντήσω και στα φορολογικά. Όταν δεν έχει, ρε δε για παράδειγμα, ένα δημόσιο ε, ενιαίο και όχι σαλαμοποιημένο ας πούμε, σιδηροδρομικό δίκτυο, κατά την άποψή μου είναι τεράστιο πρόβλημα. Ε, Καλά, ναι, και, είναι Και, επί... και, και δεν και το, και το και λέω. Δεν θέλω, ένα... δεν, όχι, δεν θέλω, να το πάω συναισθηματικά να το κολλήσω, με την, με την υπόθεση, με το έγκλημα των τεμπών. στο λέω, α πούμε, ότι είναι πρόβλημα, ρε παιδί μου, να μην έχει ένα. Δημο... Γιατί, γιατί, είναι πρόβλημα, Γιατί όταν έχει αποκλειστικά ένα ιδιωτικό μονοπόλιο εκεί πέρα, στην πραγματικότητα το ιδιωτικό μονοπόλιο θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο με βάση ας πούμε, το κέρδο. Αν, α πούμε, ρε παιδί μου, δεν είχαμε δημόσια ΔΕΗ ας πούμε, από το δεκαετία του 50 ας πούμε, και μετά, δεν θα έχει χτίσει, δεν θα υπήρχε κέρδο στο να χτίζει κάποιο ε, δίκτυα και να βάζει πυλώνε και κολόνε τη ΔΕΗ και σύρματα σε όλη την Ελλάδα και στις σχατιές ας πούμε της Ελλάδας, μόνο μια κρατική δημόσια, ας πούμε, δεή θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, όχι, είναι και, και, και το αντίστοιχα... συμφέρον του δημοσίου με sí, σε αυτή, αυτή, τη βάση το βάζω, okay, okay, ρε παιδί okay. μου. Και δεν σου λέω να είναι αποκλειστικά δημόσια, ας πούμε, κάποιες τομείς, αλλά το να υπάρχει δημόσια, ας πούμε, επιχείρηση σε έναν κλάδο, το να παίζει η ΔΕΗ, ας πούμε, το λέμε τυχαία, ας πούμε, τη ΔΕΗ και στον κλάδο της ενέργειας, το ρόλο της... Πάρε παρεμβατικά και να υπάρχουν και άλλε ιδιωτικέ εταιρείε, αλλά η ΔΕΗ για παράδειγμα αν κρατούσε ας πούμε την τιμή τη, τη του ρεύματο, στα τιμολόγια της ας πούμε πιο χαμηλά με αποτέλεσμα να μην έχει την κερδοφορία που έχει σήμερα θα λειτουργούσε ρε παιδί μου συμπιεστικά Ω προ την τιμή και για του άλλου. Θέλω να πω, υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ okay, okay, του δημοσίου. Okay, okay. Και αυτό είναι το... και μια κουβέντα η οποία. Τεράστιες, συγγνώμη. Τεράστιες. Θε... Τεράστιες. Όχι, όχι, εκείνη και η κουβέντα η οποία δεν, γίνεται, δεν τη βάζει, ρε παιδί μου, μόνο η αριστερά. Και στο λέω πραγματικά. Δηλαδή, είναι η κουβέντα η οποία γίνεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτείων Είναι μια κουβέντα. Δηλαδή, ακόμα και στου Financial Times, α πούμε, να... mm. αν διαβάσει, που είναι, ξέρω εγώ βίβλο, α πούμε, του οικονομικού φιλελευθερισμού. Είναι μια υπαρκτή κουβέντα η οποία γίνεται. Γι' αυτό εμένα δεν μου αρέσει η τώρα. <laughs> αυτό το έλεγα για πλάκα αυτά τα περί Σοβιετία. Η Ελλάδα, ειδικά επειδή με τα τελευταία χρόνια, είναι μακράν από τι πιο φιλελεύθερε χώρε. Τα τελευταία, ας πούμε, 15-20 χρόνια. Σε πάρα πολλού τομεί. Θα μπορού... α, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, τι να συγκρίνω τώρα την Ελλάδα με τη, με τη Σκανδιναβία, <laughs> με τι σκανδιναβικέ χώρε δεν τα συγκρίνω και φιλελεύθερα. Δηλαδή και στο κομμάτι του εμπορίου και τη φορολογία. Πε τη φορολογία. Με τη φορολογία. Σε παρακαλώ, πε μου λίγο για να δούμε. Πού είσαι εκεί. Δηλαδή, πιστεύει τώρα ότι έχουμε ναι. χαμηλή φορολογία. Θα ήθελε παραπάνω. Δεν πιστεύει ότι είναι υψηλή φορολογία. Ναι, πιστεύω ότι είναι υψηλή φορολογία. Άρα. Σε αυτού ε, που. Όπα. <laughs> Το ξέρει ότι και ο μισθωτό και στο mm -hmm. τέλο πάλι θα πληρώσει φόρο. Ορίστε και μισθωτό να εισαι mm -hmm. θα πληρώσει ε, το φόρο σου. Ε, το ξέρω, ναι. Αυτό είναι δίκαιο. Έχουμε άδικη φορολογία στην Ελλάδα. Είναι υψηλή. Έχουμε άδικη φορολογία. Όχι, δεν απαντά στο ερώτημά μου. Ε, ο τρόπο που το λες ότι είναι υψηλή είναι σαν να αντιμετωπίζει ότι η κοινωνία, όλη τα 10 εκατομμύρια Έλληνε που ζούμε σε αυτή τη χώρα, είμαστε το ίδιο πράγμα. Δεν είμαστε όμω το ίδιο πράγμα. Δεν είναι έτσι. υψηλή φορολογία. Για ποιον. Για του ε, επαγγελματίε, ατομική επιχείρηση. Μια ατομική επιχείρηση. Είναι. είναι. Ναι. Αυτό το κλίμα το που... ναι, 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 υπάρχουν. για να, να, σου δώσω μια συνολική απάντηση. Ναι. Και, και μετά, ό,τι θε. Ναι. Ρε μου, και αυτό που σου έλεγα στην πραγματικότητα, ότι ε, είναι άδικο το φορολογικό σύστημα. Υπάρχουν ε, πολλοί που πληρώνουν ε, ε, φόρους πολλούς στην πραγματικότητα και λίγοι οι οποίοι πληρώνουν φόρους λίγους ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, ανάλογα με το εισόδημά τους, ανάλογα με τον πλούτο τους. Εμείς αυτό λέμε στη Νέα Αριστερά. Πιστεύουμε στον αναδιανεμητικό στην αναδιανεμητική λειτουργία του φορολογικού συστήματο. Αυτό ήταν. Έτσι φτιάχτηκε το φορολογικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο. Προ, κλίμακα προφανώς. προφανώς. Αυτό, αυτό, ναι, αυτό είναι το, το κρίσιμο. Όντω, το υπογραμμίζω, α πούμε, μου το πες. Ε, τώρα, η προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματο έτσι ώστε να λειτουργεί αναδιαναμετικά. Ε, αναδιαναμετικά, πώ, ρε παιδί μου, δεν μπορεί την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, να λες ότι θέλω δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, δημόσιο σιδηρόδρομο, ε, να έχω, ρε παιδί μου, για ένα κοινωνικό κράτο που να μπορεί ναι, εγώ να βοηθάει το του πολίτε. Πρέπει να πηγαίνει. Και, 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 να, και, ταυτόχρονα αυτό το πράγμα, το, το κρίσιμο ερώτημα είναι από πού θα χρηματοδοτηθεί. Εγώ το καταλαβαίνω Έτσι, αυτό. δεν υπάρχουν και... λεφτά από το ελικόπτερο. Ναι, όχι και λεφτό δεν το πάλι σίγουρα. Και λεφτό δεν το, <laughs> και λεφτά από το. Κάνω... Γι' αυτό σου μιλάω συγκεκριμένα ότι πρέπει, ρε παιδί μου, σε κάποιες, <laughs> Ότι πρέπει, ας πούμε, διάφορε φοροαπαλλαγέ, διάφορε μειώσει φορολογία που έχει κάνει ας πούμε, ο Μητσοτάκη στο πλαίσιο ε, τη. Ε, Θεωρώντας, ρε παιδί μου, ότι η μεσαία τάξη είναι, για παράδειγμα, ε, κάτι τύπη με τεράστια ποσά, δηλαδή το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων ήταν για μένα που στην πραγματικότητα ο φόρος για γονική παροχή και η κληρονομιά μέχρι 800.000 ευρώ έγινε είχε, μηδέν. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάποια τέτοια ζητήματα ότι δεν μπορούν ας πούμε, να συνεχίσεις σε ένα τέτοιο μοτίβο. Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Ε, μπαίνει σε μια λογική τέτοια, μπαίνει δηλαδή σε μια λογική φορολογικού ανταγωνισμού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του Εν, να σε ότι... σε ένα παράδειγμα, ναι. ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ναι, που ναι. εγώ, το είχα πει και στις άλλες και με γράψανε, mm. θέλω να βγάζω το χρόνο 100.000 ευρώ, το ξαναλέω, <σομίου> ναι. θέλω να βγάζω 100.000 ευρώ, ο φορολογικός δηλεστής αν <σομίου> <Ο σομίου> είχα ατομική επιχείρηση θα ήταν 44% okay. Ωραία. και ένας άλλος όμως που θα βγάζει 500.000 ευρώ πάλι 44% θα ήταν, δηλαδή μετά από κάποιο σημείο και μετά γίνεται flat tax. Mm. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να βγάζω 100.000 ευρώ, mm -hmm. τι φόρο θα μου έβαζε. Δεν την μπορώ να σου πω τώρα έτσι ξεκομμένα. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο ας πούμε, φορολογικό σύστημα. Τι τι πιστεύει θα ήταν δίκαιο. Για έναν ε, άνθρωπο, δεν άνθρωπο μπορώ που να σου θέλει ένα να βγάλει 100.000 ευρώ Αν ένα νούμερο. Θα σου δώσω ένα νούμερο. Αν <laughs> αλλά... ένα <laughs> νούμερο. <laughs> αλλά σίγουρα ρε παιδί μου. Έχει διαφορά το 100 με το 500.000. Α πούμε που μου λε. Καταρχήν, μιλάμε τώρα για γιατί είδου επιχείρηση, μου είπε, Ατομική επιχείρηση. Ατομική που επιχείρηση. Το... Okay. Το... Ναι, ναι, ναι. Το... το μεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματικών είναι στη χώρα. Ναι. Έχουν μια ατομική επιχείρηση. Αλλά είναι σαν ένα κράτο τέλο πάντων, να βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Ε, θέλω ναι. να προχωρήσω λίγο, γιατί ναι. θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Mm -hmm. Γιατί είναι μια απορία που μόνο εγώ θα την έχω. Σίγουρα να την έχει και ναι. κάποιο άλλο που το ακούω. Γιατί δεν συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ποτάμι, Με πολύ πίκρα στο ρωτάω αυτό, το 2015 στην κυβέρνηση συνεργασία. Ε, δεν ήθελε το ποτάμι. <Και> από ψέμα. Όσο ξέρω. Ψέμα. Ήθελε το ποτάμι. Όχι, ρε. Ε, 100%. Ε, και εγώ 100%. Πάρε, σκέφτε, πάρε το Λέξη, τηλέφωνο. Θα <Και> <Και> το πάρουμε τώρα. <Και> <Και> ε, 100%. Ε, ήθελε. Ε, χωρίς να έχω πλήρη γνώση, δηλαδή, ρε παιδί μου, έχω, η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν ήθελε το ποτάμι να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Κόβω τις μπουκλές μου. Το λέω γάμερα. Εδώ θα φύγει από εδώ προβληματισμένο. Πάρ δύο-τρία τηλέφωνα. <laughs> Τίτα, το έχω, έχω γενικά αναρωτηθεί και εγώ. Το έχω ρωτήσει, το έχω ψάξει, ρε παιδί μου. <laughs> νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση πάντως, που okay. ξέρω. Ότι το 15 δεν ήθελε. Οκ. Okay. Okay. Ε, θα πι πιστεύει ότι αυτό είναι και ενό ακροατή ερώτηση. Mm. Τι συζητήθηκε. Τι <laughs> <laughs> συζητήθηκε. <laughs> δεν τρέφω κι και εγώ με το ρωτάω. Είναι πολύ τεσου. <laughs> 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 ε, στο γεύμα σου στη Νέσβηρ με τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, εντάξει, δεν ήταν κάτι φοβερό. Έχουμε πολύ περιέργεια. Ε, καλά, τίποτα δεν ήταν. συζήτηση κάναμε επί τη πολιτική επικαιρότητα, ρε παιδί μου, εκείνου του καιρού. Χαμό έγινε. Κακό, κατά την άποψή μου. Δεν το περίμενα κιόλα. Οριακά τρόμαξα. Η αλήθεια δεν. Θα μου πει ίσω κι εγώ λίγο. Με λέγανε οι φίλοι μου χάπατο τελείω. Μου λέει καλά, ρε φίλε, πήγε με το Τζίπρα και είχε την απέτηση να. Αλλά ακόμα και τώρα δηλαδή δεν ξέρω. Ε, Τέλο πάντων, όχι. Ε, η συζήτηση ήταν ρε παιδί μου περί τη κατάσταση. Τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε με τη διάσπαση που ήταν στην αρχή τη διάσπαση. Ο Τσίπρα είχε την άποψή του, ρε παιδί μου, αυτή ότι είχε α, προβλήματα προφανώ υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να, να μην γίνει, ας πούμε, η, η διάσπαση. Αλλά δεν ήταν, ήταν, ήταν κουβέντα. Κουβέντα, συζήτηση. Ήταν χαλαρή, ρε παιδί μου, ανταλλαγή απόψεων, α πούμε. Δεν ήταν να μου ζητήσει κάτι, να του ζητήσω κάτι. Είστε, είστε φίλοι. Ε, ναι. Ξέρετε πώ το ορίζει, ρε παιδί. Τα παιδιά σου το... κάνουν παρέα, α πούμε. <laughs> φίλοι, ρε παιδί μου, δεν. Κοίταξε, όχι. Φίλοι, εντάξει. Τον... τον νιώθω σε ένα οικείο άτομο. Τώρα δεν ξέρω, οι φίλοι είναι ρε παιδί μου άνθρωποι που τα λένε συχνά, υποθέτω, έτσι. Α, αυτό εννοώ, ναι, αν ναι. τα λέτε συχνά. Όπω ορίζουμε. Επειδή μέσω... είμαστε άνθρωποι που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ε, εντάξει, δεν τα λέμε συχνά, αν αυτό με okay. ρωτά. Οπότε. Ε, η απάντηση είναι αν, αν με αυτό ορίζεται η έννοια του φίλου. Ε, okay, δεν, είστε... δεν είμαστε. Απ' την άλλη, αν είναι ρε παιδί μου ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε μοιραστεί πάρα πολύ, ότι έχουμε μοιραστεί ρε παιδί μου έτσι, πράγματα, ας πούμε έχουμε μια σχέση καλή και α, μπορούμε κατά καιρού να μιλάμε. Αυτό. Ε, πώς, εμ, το και κάτι άλλο. τα ντεσού είναι στο τέλο, άφησα τα καλύτερα. Ναι, ναι. Ε, η κυρία Χτσιόγλου, πώ το πήρε αυτό που έγινε στο. Δηλαδή που ήρθε ο Στεφ Κασέλ και. Αχ, στο άρπαξε έτσι το, την προεδρία του. Εντάξει, δεν είδα θέμα μόνο για Χτσιόγλου, είναι γενικά και πολλοί κόσμοι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά Χτσιόγλου ε, τώρα είναι στην ναι, Ελλάδα. Ναι, εντάξει, τι θα σου πω τώρα, το πήρε η Εφη. Φέρε την Εφη εδώ πέρα και ρώτα. Αν ναι. θέλει να έρθει, ναι, ναι, ναι. ε, καλοδεχούμενη. Εντάξει, ρε παιδί μου, προφανώ δεν. Ήταν ρε παιδί μου και για... Ήτανε μια ήτα. Ήταν μια ήττα. Ήταν ήττα. Ήταν ήττα. Ήταν ήττα. Ήταν ήττα. Στο λέω και... και... εγώ δηλαδή, ρε παιδί μου, ω Γαβρίλ θα το πω. Εσύ περιμένετε. Δεν, δεν θέλω να σου μεταφράσω, ρε παιδί μου, τα... Τι, τι έχει στο μυαλό τη, α πούμε, η Εφη. Πίστευε ότι θα το πάρει, θα το σηκώσει αν Στεφ Κασέλ δεν έκανε. Ναι, ναι. Εντάξει, το ερώτημα είναι γιατί δεν το πήρε, ρε παιδί μου, που αυτό αφορά και όλου μα. Ναι, Έτσι, ε... η ε... Δηλαδή, και τι ήρθε, τι ήρθε ο Κασελάκη στην πραγματικότητα τότε, εκείνη την περίοδο. Και σε ποια ανάγκη, ρε παιδί μου, του κόσμου που τον ψήφισε, α πούμε, απάντησε. Σε αυτή και την αυτό ταιριά... είναι κάτι το οποίο όμω. Βασανίζει όλου μα. Μας, στη θεωρίε που λένε ότι. Με τίποτα. θεωρίες συνωμοσία. Περίμενε λίγο, όχι στο εγώ, λέω. διαζύγιο. <laughs> αλήθεια στο <laughs> λέω. Ε, Όντω. Θα σου πω κιόλα πάνω σε αυτό. Ε, Συγγνώμη. Που λένε ότι ο Στεφ Κασέλ είναι φυτευτό του Τσίπρα για να έρθει μετά ο Τσίπρα και να το σηκώσει. Mm. Είναι λοιπόν... θεωρίε <σίεσαι> ναι. Εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, γενικά και ω άποψη ζωής, αλλά την, την, την εφαρμόζω και, και εμπειρικά σε διάφορα, όπως αυτό. Ωραία. Ότι πολλές φορές, ρε παιδί μου, ε, όταν ακούς πολλές, έτσι, ότι, μάλλον οι απαντήσεις σε κάποια πολύπλοκα, ας πούμε, προβλήματα, συνήθως οι πραγματικές, οι, οι αληθινές μάλλον απαντήσεις, είναι οι πιο απλές. Οι πιο απλές. Δηλαδή, ρε παιδί μου... Η υπόθεση, ας πούμε, Κασελάκη είναι κάτι το οποίο ήταν έκπληξη, έτσι, όλο αυτό έτσι όπως ήρθε. Επειδή είναι έκπληξη και δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να βασανίσουμε το μυαλό μας, ας πούμε, λίγο παραπάνω, να δούμε τι πραγματικά συνέβη, επινοούμε τώρα καταστάσεις ε, συνωμοσίας. Ότι ο Κασελάκης ε, ε, ήρθε έτσι ήρθα αλλιώ με αυτόν τον σκοπό, εντάξει. Εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, τα πράγματα είναι πιο απλά. Ο Ορθο Κασελάκης με τον τρόπο ας πούμε, που ήρθε. Όντω, ρε παιδί μου ήρθε ας πούμε, γιατί κατέβηκε υποψήφιο στο, στο επικρατεία το... το καλοκαίρι. Ε, δεν, ήταν, ε, ε, δεν υπήρχε ρε παιδί μου κάποιο σχέδιο από κάποιου. Τώρα δεν ξέρω και άλλοι μπορεί να μην ξέρω και κάποια πράγματα. Δεν σου λέω ρε παιδί μου. Προφανώ δεν ξέρω τι έγινε μετά okay, και με okay. ποιου και τι. Ε, δεν μπορώ να ξέρω μέχρι και φτάνει η γνώση μου. Το θέμα είναι ότι απάντησε, ρε παιδί μου, σε κάτι που έλειπε, κατά την άποψή μου με λάθος τρόπο όμως δόθηκε αυτή η απάντηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάτι έλειπε προφανώς στην όλη φάση, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι έλειπε, ρε παιδί μου, και στο κομμάτι, ας πούμε, της, της αριστεράς, ε, το οποίο, ρε παιδί μου, όμως, κατεμέ με είναι... Πολύ προβληματικό. Okay. Πολύ προβληματικό. Ε, Κλείνοντα, περνάμε mm. σε ένα κομμάτι εδώ του podcast που είναι πολύ αγαπημένο και λέγεται mm. Αντρικό εγκέφαλο. Mm. Βέβαια, αντρικό εγκέφαλο. Αντρικό εγκέφαλο. Ε, ε, θέλω yeah. και μοιράζονται εδώ οι καλεσμένοι μα μια ιστορία, ένα κάτι. Που τι οι άντρε αντίστοιχα τι κατάχουν οι γυναίκε στο κεφάλι του, έτσι μια ιστορία. Έχουμε ακούσει εδώ πολλά. Ο Μαραβέγγε μα έχει πει, ο Τσουβέλα μα έχει πει, μα έχουν πει διάφοροι εδώ μια, ένα περιστατικό από την ερωτική ζωή. Του, εν πάση περιπτώσει, που του έκανα να πούνε τι σκέφτεστε εσείς Έχει κάτι να μα μοιραστεί. Πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση <laughs> να σου πω κάτι τέτοιο, <laughs> δεν υπάρχει καμία περίπτωση. <laughs> Πρώτα απ' όλα, δεν πιστεύω ότι. <laughs> γενικά, δεν είμαι και πολύ τη άποψη του τι έχουν οι γυναίκε στο κεφάλι του όταν μου συμβαίνει, α πούμε, κάτι. Γενικά, ακόμα. Τα, τα έχω έχω μπεδώσει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, κομμάτια τη ισότητα που ακόμα και μόνο <laughs> μου. Γι' αυτό πούμε, δεν το λένε. Σκέφτομαι. Είναι σεξιστικό σε κομμάτι. <laughs> το, <laughs> το κάνουμε. Εντάξει, τώρα το κάνουμε. Όχι, το ξέρω, το αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, γενικά. Καλά, δεν το. Ε, Κάτι έστω με, με, ένα, μια ιστορία από την οικογενειακή σου ζωή. Από την οικογενειακή μου ζωή, γιατί έχω και δύο γυναίκε όντω στο σπίτι. Έχει δύο γυναίκε στο σπίτι. Δύο ένα στο σπίτι. Έχω και μια κόρη. Ναι. Εφτάμιση χρονών. Εφτάμιση ακριβώ. Εφτάμιση Ωραία. Αυτή πολλέ φορέ το, το έχω, το έχω πει. Τη κατάχει κόρη μου. Ωραία, τη κατάχει κόρη στο, στο κεφάλι, κεφάλι. τη. Αυτό ίδια. μπορεί <laughs> να το έχω πει. Ωραία. Ωραία. Δικιά μου. Ωραία. Έχει ένα περιστατικό που να σου σκάει στο μυαλό. Δεν είμαι έτοιμο να σου πω κάτι. Μπορώ να σκεφτώ. Πού. με, τι, με θέλει να ασχοληθεί η τι θέλει να γίνει τα μεγαλώσει. Έχει πει τα πάντα. Τι έχει πει. Έλα πιο κοντά στο μικρό μας ακούμε όμω. τι έχει πει. Κορ, τι περίεργο. Έχει πει. έχω ακούσει τα πάντα τα αυτιά μου και εγώ και η μάνα τη. Για πε. Περιπτερού, το έχει ακούσει ποτέ. Περιπτερού, έπω. Έπω, έπω. Γιατί όντω εγώ, εγώ καταλαβαίνω το πόσο ωραίο είναι το περίπτερο. Η κόρη μου δεν ξέρω τι καταλαβαίνει. <laughs> και όμω, ποια ήταν η απάντηση τη κόρη μου, έτσι. Η κόρη μου. Το, ενώ το περίεργο είναι. Το, το, το αναμενόμενο όταν ακούει ένα παιδάκι να σου λέει ότι θέλω να έχω περίπτερο, είναι ότι <laughs> να τρώσω κολλάντε, πατατάκια και όλε αυτέ τα, τα, τα διάφορα. <laughs> τα μπινελικάκια που έχουν τα πανεπιστήμια. Τα, πανε, <laughs> τα πανεπιστήμια <laughs> και <τα, laughs> κολλημένε. Αυτό, εσύ με κόλλησε από πριν. <laughs> τα περίπτερα, <laughs> α <ας> πούμε, για <laughs> <laughs> τα παιδιά και ούτω καθεξή. <laughs> και όμω η κόρη μου είπε γιατί θέλω. Να δουλεύω μέχρι το βράδυ που γυρνάει η μαμά μου από τη δουλειά ε, Συγκινητικό, oh. ήταν πιο emotional τελικά Ενώ στην αρχή ήμουν πάλι πατα, πατατάκια, να πούμε <laughs> και σοκολάτες και παγωτά <laughs> Και τελικά το δικαιολόγησε με έναν πολύ emotional τρόπο που σε σκλάβωσε. <laughs> Οπόμενος όπως έχεις καταλάβει ψάχνω Υπέρο. να βρω περίπτερο για την Υπέρο. κόρη μου <laughs> Από τώρα. Ναι. Ε, Γαβρίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Ελπίζω... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εδώ. Να, ε, καλή. το, ο Γαβρίλη, λοιπόν, ξανακατεβαίνει ευρωεκλογέ με, το, με τη Νέα Αριστερά, mm -hmm. το νέο κόμμα. Και ε, ε, κλείνουμε κάπου. Δεν σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε. Θα αφήσω και τα social media σου, δεν τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα αφήσω το social. Ξεριστεί, <σοβή> <σοβή> <διότι, σοβή> ναι. <σοβή> Α, καλά, αυτό με τα social. Με Ά, άλλο άλλο κι αυτό. Ναι. Με έχει πιάσει. Ξεστη... Πε το, πε το. Ας παίρνει. Με έχει πιάσει ένα πράγμα. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δεν θε. Δεν γίνεται όμω. Δεν γίνεται, το ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Με έχει πιάσει μια άρνηση. Μου τη πάει ο ρόλο. Ότι πρέπει να μπει δεν και καλά στο ρόλο. Είναι πρέπει, εντάξει, θα το, κάνω, θα το κάνω. Ναι, το καταλαβαίνω, είναι το αντιλαμβάνομαι, αλλά. Νιώθω, με το ζόρι. Νιώθω μια δυσανεξία να κάνω πράγματα που είναι ο ρόλο. Δηλαδή, να βάζω τον εαυτό μου, να βγω, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση, να κόψω βιντεάκι, να ανεβάζω Θα μου πει και πώ θα γίνει, Ρεφίλε. Για, για το κόμμα, <laughs> για <laughs> τη νέα, νέα αριστερά. <laughs> Μην ξεχνάτε, ρε Για νέα αριστερά. Χρήσιμη δύναμη. Σημαντικό να καλύψουμε το πολιτικό κενό που υπάρχει. Με πολιτικό φιλελευθερισμό. Και με κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία. κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Εγώ ειλικρινά πάντω, επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μην την ξέρει την αριστερά. Φαντάζομαι. άλλο, πρόβλημα κι αυτό, Και καλά, α πούμε, να μην σε ψηφίσουν επειδή. Δεν σε γουστάρουν, αλλά να μην σε ψηφίσουν επειδή δεν σε ξέρουν, κρίμα είναι. Δεν νομίζω τώρα ότι δεν σε ξέρει ο κόσμο. Είναι αριστερά, λέω. Δεν την ξέρουν τώρα μετά με όλο εκείνο το σούσουρο. Δεν ξέρω εγώ. Όσοι παρακολουθούν τα ξέρουμε. Ε, δεν παρακολουθούν. ναι. Α, εννοείται εδώ ο κόσμο ο δικό μα. Σίγουρα μας αυτό το podcast 100% Α, ξέρει Εντάξει. το κόσμο σου. Για αυτοί που θα σε ακούσουν τώρα θα το μάθουν. Μην μα ψηφίσετε <laughs> επειδή δεν μα γουστάρετε. Αλλά όχι να μην μα ψηφίσετε <laughs> επειδή, δεν <laughs> μα ξέρετε. <ξεφίσετε. laughs> Κοιτάω και την κάμερα. Δεν ακούω, το ακούω, ναι, Ή τέλο πάντων ψηφίστε. <laughs> <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, σε Καλή συνέχεια σε όλου.